Φίλες, φίλοι, γεια σας. Έχουμε κοντά μας την γνωστή δικηγόρο και υποψήφια με το κόμμα Συμμετέχω, υποψήφια ευρωβουλευτή για τις ευρωεκλογές του 2024, την κυρία Ειρήνη Μαρούπα. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, μη μου κόβετε τον τίτλο. Λέγεται ο σχηματισμός «Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο». Η έμφαση είναι στην εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Και συμμετέχω για να τα αποκαταστήσω. Ήταν καλύτερα όμως που το είπατε εσείς. Λοιπόν, έχουμε αρκετές εξελίξεις και στην Ρωσία με τα αμερικανικά πλέον δυτικά, θα έλεγα, όπλα που τη χτυπάνε. Το θέμα είναι όμως ότι εκεί μπορεί να χτυπάνε με όπλα, εδώ όμως μας χτυπάνε με την ακρίβεια. Αναμένεται ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο κόσμος μετά τις 10 του μηνός δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα του με τα τρόφιμα, με τα καύσιμα και με το ρεύμα και με όλους τους λογαριασμούς που έχουν πάει στο Θεό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι μπορεί να γίνει, δηλαδή είναι... Φταίει ο πόλεμος, όπως μας λένε, είναι ρητορικό το ερώτημα. Και βέβαια, πού θα πάει αυτό, μέχρι δηλαδή πόσο θα αντέξει ο Έλληνας αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που με το ζόρι βγάζουν το μήνα, κυρία Μαρούπα. Ή και δεν τον βγάζουν καθόλου το μήνα. Όπως η γιαγιά που συνάντησε στην Κέρκυρα τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε ότι δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Γιατί της είπε αυτός? Γιατί παίρνω 400 ευρώ το μήνα και 300 δίνω στο ενίκιο. Α, της λέει, τότε δεν βγαίνεις. Τι κάνεις, της λέει, πας στην εκκλησία και σε βοηθάει, σε ταΐζει? Όχι, του λέει αυτή, δεν πάω στην εκκλησία. Α, ευχαριστώ πολύ, λέει, που ήρθατε. Δηλαδή, ο κατεξοχήν υπεύθυνος που η γιαγιά... Είναι αθλειότητα αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει αυτή η παρακμή που ζούμε. Αυτή η αποσύνθεση, αυτή η διάλυση κάθε έννοιας κράτους. Ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική της χώρας, ο Πρωθυπουργός, συναντάει μία Ελληνίδα πολίτη η οποία του εξηγεί ότι με τη σύνταξη που της δίνει 400 ευρώ το μήνα, ενώ 300 ευρώ το μήνα είναι υποχρεωμένη να δίνει για ενίκιο, πάλι αυτός φταίει γι' αυτό, δεν μπορεί να ζήσει, και η λύση που της λέει είναι να πάει στην εκκλησία. Και όταν αυτή λέει να πάει στην εκκλησία να τρώει, πάτε, λέει, στην εκκλησία, λέει, σας βοηθάει η εκκλησία? Όχι, λέει αυτή. Και μετά του κόβεται η όρεξη για περαιτέρω επικοινωνία, διότι καταλαβαίνει ότι οι κάμερες γράφουν και ότι θα γίνει viral, και λέει, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, έδωσε λύση στο πρόβλημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί δεν έχει καμία σχέση? Διότι η ενέργεια στη χώρα μας εκατονταπλασιάζεται πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και συνεχίζει να εκατονταπλασιάζεται, ενώ δεν υπάρχει καμία αύξηση στο φυσικό αέριο. Πληρώνουμε την ακριβότερη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ έχουμε ενέργεια εμείς, έχουμε λιγνίτη. Για ποιο λόγο, να μου εξηγήσει κάποιος, σταματήσαμε να εξορίσουμε το λιγνίτη και να το χρησιμοποιούμε στα εργοστάσια της ΔΕΗ? Επίσης, για ποιο λόγο, αφού η ελεύθερη οικονομία υποτίθεται ότι ευνοεί τον ανταγωνισμό και άρα οι τιμές για τον καταναλωτή θα είναι μικρότερες, πώς γίνεται και έχουμε 10 εταιρείες, 7, 5, δεν ξέρω πόσες είναι, που μας πουλάνε ρεύμα και όλες το πουλάνε στο Θεό? Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά είναι το κεφάλι. Διότι δεν ασκεί τον έλεγχο που πρέπει και έχει επιτρέψει στις εταιρείες αυτές να κάνουν καρτέλ. Όπως το λέτε, πληρώνουμε μισθούς δικαστών σε Επιτροπή Ανταγωνισμού, μισθούς δικαστών στην Ανεξάρτητη Αρχή στο Ραδιοτηλεοπτικό, στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, στο Απόρριτο Τηλεπικοινωνιών. Δεν υπάρχει Ανεξάρτητη Αρχή που να μην έχουμε, που να μην χρυσοπληρώνουμε δικαστές να την επανδρώνουν
τους οποίους τους χρυσοπληρώνουμε αφού το έχουν αφυπηρετήσει και να δουλεύει κάτι καλά. Πώς γίνεται αυτό? Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Δεκάδες ανεξάρτητες αρχές που καμία δεν κάνει τη δουλειά της και το αποτέλεσμα είναι να φορτώνουν υπέρογκα έξοδα στο λαιμό του ταλέπορου Έλληνα που δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει να φάει. Και όταν συναντάει αυτόν που περιμένει να τον ανακουφίσει το πρόβλημά του, τον Πρωθυπουργό, και τον ρωτάει ότι έχω αυτό το πρόβλημα, πώς θα μου το λύσει ή τι να κάνω, αυτός αντί να του το λύσει ή να του πει έλα θα βρούμε λύση, θα κοιτάξω τι θα κάνουμε κλπ, θα σε βοηθήσω, αυτό που το λέει του πολίτη είναι πήγαινε στην εκκλησία να φας και κατά τα λοιπά, ευχαριστώ που σε είδα, μην με ενοχλείς άλλο γιατί με γράφει η κάμερα και μου κάνει ζημιά. Όλο αυτό το γελίο πράγμα που ζούμε πρέπει να το σταματήσουμε και είναι δικιά μας δουλειά. Πώς γίνεται να είναι ακριβή η ενέργεια ενώ έχουν κάψει όλα τα δάση μας και έχουν φυτέψει παντού ανεμογεννήτριες στη Θήβα, στα Δερβενοχώρια. Προφανώς δεν φυσάει στην Ουκρανία μάλλον, κυρία Μαρούπα. Στη Δαδιά. Δεν ξέρω αν έχουν αφήσει μέρος που να μην είναι ανεμογεννήτριες. Εκεί στα χωριά τα δικά μου στη Θεότιδα. Σε όλη την Εύβοια, νότια βόρεια Εύβοια, γεμάτο. Έχουν φάει όλα τα δάση. Πήγα στην Άρτα την προηγούμενη εβδομάδα και από πέρσι το καλοκαίρι μου έκανε εντύπωση. Μέσα σε όλα τα δάση έχουν φυτέψει παντού ανεμογεννήτριες στην Ιωνία Οδό, μετά το Ρίο Αντίριο και μέχρι την Άρτα παντού. Πώς γίνεται λοιπόν να είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης. Φωτοβολταϊκά στα χωράφια, παντού. Δεν καλλιεργούμε, σταματήσαμε να έχουμε πατάτα δικιά μας, στάρι δικό μας, κυπευτικά δικά μας. Πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ντομάτες Ολλανδίας. Έχω πάθει σοκ. Δεν παράγουμε να φάμε, παράγουμε ενέργεια και το ρεύμα είναι στα ύψη. Αυτό για να διορθωθεί πρέπει να αποκαταστήσουμε την εθνική κυριαρχία. Και για να αποκαταστήσουμε την εθνική κυριαρχία πρέπει να έχουμε αυτεξούσιο. Αυτοί που θα κληθούν να κυβερνήσουν την Ελλάδα να αποφασίζουν μόνοι τους και να τους κόβει και το μυαλό τους. Και κυρίως... μπορούμε να έχουμε αυτεξούσιο μετά από τόσα μνημόνια που έχουμε υπογράψει. Τώρα θα σας πω αυτό με τον Τούρκο και θα μου λένε ότι θαυμάζω τους Τούρκους πάλι κάτι ηλίθιοι που με βλέπουν. Λοιπόν, υπήρχε ένας Τούρκος ο οποίος κατά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πολεμούσε τους Γάλλους στη Μοσούλη. Ο Τούρκος αυτός λεγόταν Γκρίζος Λύκος. Προφανώς ήταν το παρόνομά του. Πήγε λοιπόν ο Γάλλος αξιωματούχος που πολεμούσε εκεί μαζί του, με ένα φιρμάνι του Σουλτάνου, το οποίο έλεγε ότι σου δίνω εντολή να σταματήσεις να πολεμάς, γιατί έχω κάνει συμφωνία με τους Γάλλους και πρέπει να παραδοθείς. Και του το έδειξε. Και ο Γκρίζος Λύκος του απάντησε, δεν βλέπω την υπογραφή μου. Του λέει, τι εννοείς, αφού είναι ο Σουλτάνος, ο αρχηγός κλπ. Λέει, αυτό που σου είπα, δεν βλέπω την υπογραφή μου, οπότε ο πόλεμος συνεχίζεται. Το αντίστοιχο το είπε ο Καραϊσκάκης, ο δικός μας, τους Τούρκους. Όταν οι Τούρκοι του είπανε παραδώσου, εκείνο το ασύλληπτο που δεν μπορώ να το πω με όλες τις λέξεις, πρέπει να παραδοθείς, του λέει, γιατί τελείως έχουμε κυκλώσει, θα σας σκοτώσουμε όλους, δεν υπάρχει περίπτωση, έχουμε στρατεύματα τεράστια, έχουν έρθει και από την Αιγύπτη κλπ. Έχει γίνει και τραγούδι νομίζω αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τραγούδι. Ξέρω ότι του απάντησε, αγά μου, σε άκουσα με προσοχή που μου ζητάς να παραδοθώ, γιατί θα με σκοτώσεις, θα με κάψεις, θα με εφανίσεις. Σου απαντάω, ρώτησα το αυτό μου και μου είπε όχι. Οπότε η απάντηση σε όλα αυτά που λέτε, τα περί μνημονίων, τα βλακοδέστατα που μας έχουν φυτέψει στο μυαλό για να μας λένε ότι δεν γίνεται αλλιώς,
είναι μόνο για να μας φοβίζουν. Μας ελέγχουν όσο μας φοβίζουν. Μας εξουσιάζουν όσο καιρό μας φοβίζουν. Δεν μας ελέγχουν από τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι δεν έχουμε δικό μας χρήμα τώρα, κυρία Μαρούπα. Πώς θα επιβιώσουμε άμα κλείσουν τις κάνουλες από εκεί? Εγώ σας κάνω υποθετικά ερωτήματα, έτσι να ξέρετε. Καλά κάνετε, ναι, πολύ καλά κάνετε. Τις απαντήσεις τις έχουν δώσει ήδη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα προδημήνου, συγχωρήστε μου την κούραση, δεν θυμάμαι το όνομα, βγήκε κάποιος που ήταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2015 και το 2010 επί πρώτου μνημονίου και απάντησε στο φοβερό καυτό ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε πίσω επί Παπανδρέου και επί Τσίπρα, αν ο Τσίπρας εννοούσε να σκίσει τα μνημόνια. Και η απάντηση ήταν ναι. Δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των μεγάλων τραπεζών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, σε περίπτωση που χρεοκοπούσε η μικρή Ελλαδίτσα. Γιατί το σημαντικότερο στην οικονομία είναι το αίσθημα ασφαλείας. Ναι, αλλά αφού μπορούν να τυπώσουν, δεν μπορούν να τυπώσουν όσο χρήμα θέλουν. Υπάρχει περιορισμός να τυπώσουν όσο χαρτονόμισμα θέλουν. Αφού δεν υπάρχει αντίκτυπο σε χρυσό πλέον. Δεν υπάρχει περιορισμό. Ναι. Αυτό είναι το λάθος που θα το πληρώσει ακριβά η Δύση έναντι των BRICS. Θα μπούμε και σε αυτά. Θα σας πω λοιπόν ότι ενώ τυπώνει νόμισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας λέγανε, να μην βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην πάμε σε δραχμή, γιατί θα είναι πληθωριστικό το νόμισμα και θα πεινάμε. Τώρα ζούμε τον πληθωρισμό μέσα στο ευρώ. Πόσο πληθωρισμό, τεράστιο. Η απάντηση είναι στην ακρίβεια των τροφίμων και των καυσίμων και του επιπέδου διαβίωσης. Πώς επιτρέψανε χωρίς κανέναν περιορισμό να απολυθούν όλα τα ιδιωτικά ακίνητα σε Τούρκους, Ισραηλινούς και Κινέζους. Η Αθήνα η μισή έχει κατακτηθεί από αυτούς. Τους δώσανε κίνητρα, δεν επιτρέψαν απλώς. Τους δώσανε κίνητρα τη βίζα διαρκείας 10 ετών, αν αγοράζουν ακίνητα από 350.000 ευρώ και πάνω, εδώ και τόσα χρόνια. Έχει αγοραστεί όλα η Αθήνα, έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο ξενοδοχείο Airbnb και ο κόσμος δεν έχει που να πάει να νοικιάσει σπίτι να μείνει. Και όταν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, κάνει 9 κατοστάρικα τα 70 τετραγωνικά. Είναι φυσιολογικό αυτό να το ζούμε και να λέμε ότι είναι μια εκλεγμένη κυβέρνηση αυτή δικιά μας που ασχολείται με το καλό μας? Όχι είναι η απάντηση. Όσο λοιπόν γυρεύουμε να μας λύσουν τα προβλήματά μας, άνθρωποι που έχουν μπει για να μας τα δημιουργήσουν και να μας εξαφανίσουν, είμαστε καταδικασμένοι. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό. Έχει αναρωτηθεί κανένας στη Θεσσαλία όλη αυτή η πλημμύρα που έγινε 2 φορές, αν ευνοεί κάποια συμφέροντα? Πώς γίνεται η Τέρνα να είναι η εταιρεία? Η Τέρνα είναι του πεθερού Γερατερνίτη, το λέω εγώ, του Γεραπετρίτη. Είναι η εταιρεία λοιπόν που είναι όχι μόνο μέσα σε όλα τα δημόσια έργα, δημόσιες οδούς κλπ, που γίνονται ιδιωτικές εν ρηπεί οφθαλμού και τις ξαναπαίρνει πίσω, αλλά και σε όλες τις ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ποιος γνωρίζει ότι είχε καταθέσει αίτηση για δημιουργία φωτοβολταϊκών η Τέρνα ένα χρόνο πριν την πλημμύρα στη Θεσσαλία. Αλλά δεν βρήκε χωράφια. Αυτή και κάποιοι Ισραηλινοί, από όσο θυμάμαι. Δεν βρήκανε χωράφια. Το ίδιο δεν έγινε και στον Εύρο με τα δάση. Πέρυσι το καλοκαίρι. Το ίδιο. Με τη δαδιακά εκεί δαδιά για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Αμέσως βγάλανε άδειες για ανεμογεννήτριες. Το ίδιο και στη Βόρεια Εύβοια. Ποιος μας καίει και ποιος μας πνίγει? Και να πω και το καταπληκτικότερο, γιατί πια πρέπει όλοι αυτοί οι υπέρμαχοι του ευρώ, του ναι σε όλα, του οι άλλοι είναι ψεκασμένοι, να αυτοκτονήσουν πλέον, γιατί βγήκε επίσημα ο μετεωρολόγος Φαραζούλης στο Τουρκοκάναλο και τους είπε φόρα παρτίδα ότι ναι, σας ψεκάζουμε. Ψεκάζουμε, είπε, τα σύννεφα και προκαλούμε βροχή όποτε θέλουμε. Με αλάτι, με ιόδιο.
Άρα, ας μου εξηγήσει κάποιος ή ας βγει ο κύριος Μητσοτάκης να μας απαντήσει, αφού ξέρανε και το είχαν προαναγγείλει οι μετεωρολόγοι ότι θα γίνει μεγάλο κακό από το νερό που θα πέσει στη Θεσσαλία. Για ποιο λόγο δεν ψεκάσανε τα σύννεφα την προηγούμενη μέρα, ώστε να αποδυναμώσουν την καταιγίδα και να μην γίνει αυτή η πλημμύρα. Έχει σχέση αυτό με τα φωτοβολταϊκά. Οι φωτιές, δεν έχει βρέξει όλο το χειμώνα. Γιατί δεν ψεκάζουν σύννεφα συγκεκριμένης ποιότητας, όπως τα εξήγησε ο κύριος Φαραζούλης, ώστε να προκαλέσουν βροχή και να μην έχουμε τον Όλυμπο να καίγεται Φεβρουάριο μήνα. Φέτος τα πιέρια όρη καίγονταν Φεβρουάριο μήνα. Ασύλληπτες καταστάσεις ζούμε. Έχουμε βάλει τους δολοφόνους μας να μας αποτελειώσουν. Μην περιμένετε λοιπόν λύση στην ακρίβεια, στο φαΐ μας, στα σπίτια μας, στην ενέργεια. Μην περιμένετε κανενός είδους βελτίωση στην ποιότητα ζωής σας, όσο απευθύνεστε σε ανθρώπους που είναι ενεργούμενα ξένων εθνικών συμφερόντων και που έχουν μπει να μας αποτελειώσουν. Και πολύ άσχημα έκανε η κυριούλα αυτή που συνάντησε τον Πρωθυπουργό και της είπε ευχαριστώ πολύ, που δεν τον έφτισε στα μούτρα. Γιατί την κορόιδεψε κανονικά. Συνήθως έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουν να τους φυλάνε τα χέρια, κυρία Μαρούπα. Μία τον Τσίπρα, μία τον Μητσοτάκη, μία τον Σαμαρά. Γι' αυτό ζούμε την κατάρτια που ζούμε, είναι η αλήθεια. Επειδή μας μάθανε να είμαστε ως φιοκάμπτες. Ο Έλληνας μας τα είχε πει ο Κολοκοτρώνης και το Θεό του όρθιος τον προσκυνά. Δεν γονατίζει σε κανένα. Και μας καταντήσανε μέσα από αυτή την επίπλαστη ευμάρεια που μας πασάρανε διακοποδάνεια, μας πασάρανε στεγαστικά, μας πασάρανε καταναλωτικά. Είχαμε γεμίσει Πόρσε. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 2000, έβγαινα στον δρόμο να πάω στη δουλειά μου και αναρωτιόμουν τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί που έχουν Πόρσε. Μετά, όταν άρχισαν τα μνημόνια, που θυμάστε οι Πόρσε πουλούνταν 5 χιλιάρικα η Πόρσε. Ένα πεντοχιλιάρο είχε πάει η Πόρσε. Μεταχειρισμένη βέβαια, αλλά ένα πεντοχιλιάρο. Εκατοντάδες Πόρσε ήταν. Αυτό φταίει γιατί είχαν ανέβει τα αντικειμενικά κριτήρια των αυτοκινήτων. Και σου έλεγε ότι ναι, πώς το συντηρείς αυτό, ξέρω εγώ, και σου βάζανε κάτι φόρους τρελούς. Οπότε σου λέει άλλος πώς να το κρατήσω, να το πουλήσω. Όταν άρχισε λοιπόν να βρωμάει η αγορά από πωλήσεις, πέφτει και η τιμή, έτσι. Ναι, ο νόμος αγοράς και ζήτησης. Τιμή έπεσε τα πρώτα μνημονιακά χρόνια, τότε άρχισαν μετά το 10 να πουλούνται όλα τα αυτοκίνητα και πάρα πολλά ακίνητα. Γιατί ο κόσμος ξαφνικά έμεινε, οι μισοί μείνανε χωρίς δουλειά, οι άλλοι μισοί, ο μισθός τους αποδεκατίστηκε. Το δάνειο το καταναλωτικό για την Πόρσε δεν μπορούσε να πληρωθεί. Το δάνειο το στεγαστικό δεν μπορούσε να πληρωθεί. Ο κόσμος είχε κανονίσει τη ζωή του, έπαιρνε 3 χιλιάρικα το μήνα, εργαζόντουσαν και οι δύο γονείς, 1,5 χιλιάρικο καθένας, πήγαινε τα 7 εκατοστάρικα ή το 1 χιλιάρικο στο δάνειο, το στεγαστικό. Ζούσε μεγάλων τα παιδιά του μια χαρά και ξαφνικά του είπανε τα 3 χιλιάρικα γίνονται 1.400. Αμέσως με τα βίας πληρώνανε το δάνειο. Αν είχαν και κάρτες πιστωτικές, εγώ δεν έπαιρνα με τα μανίας πιστωτικές. Ξέρετε ότι θυμάμαι ατελείωτα μεσημέρια να με παίρνουν τηλέφωνο στο τηλέφωνο μου στο σπίτι μου, το οποίο είναι απόρριτο, και να μου λένε σας έχουμε βγάλει κάρτα. Ξέρετε πόσους έχω βρήσει για αυτό το θέμα. Μάλιστα θυμάμαι μια κυρία από τη Eurobank μου είχε πει το αμίμητο, πρέπει να έρθετε, λένε, να ακυρώσετε από κοντά. Της λέω, κυρία μου, έχω υπογράψει πουθενά για να μου βγάλετε κάρτα για να πρέπει να έρθω από κοντά για να την ακυρώσω. Ναι, λέει, αυτός είναι ο κανονισμός μας. Λέω, τσακιστείτε, ακυρώστε την, μην έρθω εκεί και σας το κάνω λαμπόγιαλο. Αυτά λοιπόν βρήκανε έδαφος σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ζήσει ποτέ καλά στη ζωή τους και νόμιζαν ότι κάποιος τους χαρίζει τα λεφτά.
Αυτό το πράγμα όμως το έκανε το κράτος, γιατί το κράτος είναι για να προστατεύει εμάς, τη ζωή μας, την ελευθερία μας, την ιδιοκτησία μας. Τα έχει πει ολόκληρα αυτά. Αλλιώς, γιατί να του εκχωρήσω εγώ την ατομική μου ελευθερία και να μην κάνω ό,τι θέλω, να βαράω όποιον θέλω, να μην δουλεύω, να κοιμάμαι όποτε θέλω, να μην πληρώνω κανέναν, να μην πληρώνω φόρους στο κράτος και να υπερασπίζομαι μόνο με τον εαυτό μου. Αυτό λέει ο Λοκ. Εδώ λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο που το κράτος δημιούργησε τις προϋποθέσεις σκόπιμα για να καταστραφεί σκόπιμα ο ελληνικός λαός και μετά του είπε «φταίς ψόφα στην πείνα». Και για να σας το εξηγήσω αυτό, γιατί θυμάμαι τώρα μία φίλη η οποία μας έχει καλέσει τώρα στο σπίτι της. Στο σπίτι της λοιπόν είναι μία μεγάλη παρέα γιατρών. Η μία γιατρίνα, η κολλητή της φίλη, ήταν παντρεμένη με έναν τραπεζικό, ο οποίος ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Ακούστε το ωραίο τώρα. Μαλώναμε όλα τα μνημονιακά χρόνια στις γιορτές των ανθρώπων, εγώ με τον κύριο αυτόν, ότι είναι σκόπιμο. Αυτό έγινε για τη φτωχοποίηση. Μετά από 5-6 χρόνια λοιπόν, τώρα πριν από 1 ή 2 χρόνια μου τα είπε αυτά, μου είπε ότι θέλω να ομολογήσω δημόσια ότι είχες δίκιο σε αυτά που έλεγες. Το 2005 ο Αλογοσκούφης μας φώναξε 100 σταλέχη τραπεζών και μας είπε «μοιράστε χρήμα». Όταν τον ρωτήσαμε «τι εννοείται κύριε Υπουργέ να μοιράσουμε χρήμα», μας είπε «μοιράστε χρήμα χωρίς εχέγγυα, χωρίς προϋποθέσεις». Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι μισθό παίρνει ο άλλος, αν μπορεί να ξεχρεώσει 5 καταναλωτικά που του έχουν δώσει. Ανεξάρτητα από το αν έχει σπίτι, να του κατασχέσουν. Μοιράστε χρήμα. Και όταν τον ρωτήσανε και πώς θα το μαζέψουμε μετά το χρήμα που θα μοιράσουμε, τους απάντησε «κάντε αυτό που λέω, να κινηθεί η αγορά, να γυρίσει το χρήμα γύρω». Οι τραπεζίτες που τα κάναν αυτά παίρνανε υπέρογκα μπόνους. Τους πληρώνανε δηλαδή για να βάλουν στο τρυπάκι τον κόσμο να παίρνει δάνεια για να του πάρουν το σπίτι του. Συνάντησα τώρα που το σκέφτομαι καθώς τα λέω, έναν διευθυντή τράπεζας στο Τυμπάκι του Ηρακλείου Κρήτης, σε μια πολύ καλή παρέα του αγαπημένου μου φίλου του εργοτηλιακού του Παύλου, να μην πω το όνομά του, που με αγαπά και με τιμά με τη φιλία του. Ο άνθρωπος αυτός μου είπε λοιπόν, εγώ ήμουνα διευθυντής τράπεζας στο Τυμπάκι και είχα 5 αναφορές από περιφερειακό διευθυντή γιατί δεν δίνω δάνεια. Μάλιστα κάποια στιγμή ο περιφερειακός διευθυντής με πήρε τηλέφωνο, ήταν γυναίκα, και μου είπε «ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις εκεί που δεν δίνεις δάνεια». Της απάντησα, λέει, ότι κυρία διευθύντρια, σε ποιον να δώσω δάνεια, στον άνθρωπο που άμα πάρει καταναλωτικό θα χάσει το χωράφι με το οποίο ζει τα παιδιά του? Και του απάντησε του ανθρώπου «και τι σε νοιάζει εσένα». Ακούστε τώρα σκοπιμότητα. Ο άνθρωπος μου είπε «έπαθα έμφραγμα από τη στενοχώρια μου και την πίεση που υφιστάμε». Γιατί έρχονταν άνθρωποι που ακούγανε ότι μοιράζουν οι τράπεζες χρήμα να τους δώσω δάνεια και τους έλεγα «αυτό δεν κάνει για σένα, φύγε, θα σου πάρουν το χωράφι σου». Μετά όταν άρχισαν τα μνημόνια, ερχόντουσαν, μου είπε, και μου φυλάγανε τα χέρια και μου είπανε «μας έσωσες». Γιατί θα μας είχαν πάρει τα χωράφια μας, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς αυτό το συνωμοτικό σχέδιο εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Μετά μας είπανε, αφού όλοι μαζί τα φάγαμε, γιατί πήρατε Πόρσε και πήρατε διακοποδάνεια. Ακούστε τώρα, διακοποδάνεια. Θυμάστε ότι υπήρχε και δάνειο για σχολικά είδη το φθινόπωρο. Πάρε δάνειο να πάρεις σχολικά στα παιδιά σου. Να τρελαθούμε τελείως. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση μας έφερε στο σήμερα. Αν σήμερα δεν σηκώσουμε το ανάστημά μας να σταθούμε ορθοί και να πούμε φτάνει. Φτάνει το δούλεμα, φτάνει η κοροϊδία, φτάνει ο εξανδραποδισμός, φτάνει η υποδούλωσή μας, φτάνει η φτωχοποίησή μας. Δεν γίνεται να μην δουλεύει τίποτα σε αυτό το κράτος και να χρειάζεται να πληρώνουμε το ρεύμα σαν να είναι χρυσό. Αν δεν τα πούμε αυτά, είμαστε άξιοι της τύχης μας, η οποία τύχη μας είναι
η ιστορική ευθένασία του ελληνικού λαού. Θα τελειώσουμε μέχρι ενός και η πατρίδα μας θα κατοικείται. Μας έχουν δείξει μερικές ταινίες οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια από μαύρους. Έχω δει σε ταινία μαύρο πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Και να κατοικούμαστε από μαύρους. Ξυπνήστε λοιπόν, όλα αυτά γίνονται για να μας διαλύσουν τελείως. Και οι βάζουν μαύρους και στην ιστορία και μας, βάζουν ταινίες. Το Μέγα Αλέξανδρο το κάνουν μαύρο. Σωστά. Τα έχουν ρημάξει όλα. Λεωνίδα, βέβαια. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σωστά. Ναι, τα έχουν ρημάξει όλα, γιατί ξέρουν ότι όσο η ψυχή του Έλληνα χτυπάει ελληνικά, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν να καταλύσουν το ελληνικό κράτος. Κατάφεραν να μας καταλύσουν, να μας διαλύσουν και τώρα δίνουν τα εδάφη μας, όταν γρονθοκόπησαν άγρια το εθνικό μας φρόνημα. Μας απεθνοποίησαν, μας είπαν ότι η εκκλησία μας δεν είναι καλή, άρα η θρησκεία μας είναι κακή. Σταματήσαμε, ντρεπόμασταν να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν ήμουν εγώ μέσα σε αυτούς, αλλά βάζω μέσα και τον εαυτό μου, γιατί είμαστε ένας κύκλος προσώπων που καταλαβαίναμε και δεν κατορθώσαμε να ανατρέψουμε ή να αποτρέψουμε. Μας κατεβάζανε τη σημαία στα σχολεία, δεν κάνανε έπαρση στα παιδιά μας, δεν αντιδρούσαμε. Τον εθνικό ύμνο τον έχουν καταργήσει. Ρωτήστε 100 παιδιά να δείτε πόσα ξέρουν τις δύο πρώτες στροφές του εθνικού ύμνου. Ή ρωτήστε ποιος είναι ο Διονύσιος Σολωμός. Εδώ ρωτάνε τα παιδιά την 28 Οκτωβρίου ή την 25 Μαρτίου τι γιορτάζουμε σήμερα και δεν ξέρουν τι γιορτάζουν. Φταίμε και οι γονείς όμως γι' αυτό. Γιατί κοιτάζαμε να βγάλουμε πολλά λεφτά να κάνουμε τα παιδιά μας πλούσια για να εισπράττουν και να ζουν άνετα, αντί να τους μαθαίνουμε αυτό που μας μαθαίναν οι γονείς μας και κυρίως οι παππούδες μας που μας λέγανε «Παιδί μου, όταν μεγαλώσεις να γίνεις χρήσιμο στην κοινωνία. Όχι να βγάλεις πολλά λεφτά, όχι να έχεις την καλύτερη δουλειά, όχι να σε θαυμάζουν όλοι, αλλά παιδί μου να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία». Άνθρωπος. Τώρα διδάσκουμε τα παιδιά μας να γίνουν λαμόγια για να βγάζουν πολλά λεφτά, για να διοικούν και από τη θέση ισχύως που θα κατέχουν να ρημάζουν τους από κάτω από αυτούς. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Για να πάμε λοιπόν και στα παραπανήσια, αφού λύσαμε το θέμα ότι σκόπιμα μας πλημμύρισαν, σκόπιμα μας κατακαίνε, τη Βαρυμπόμπη τώρα την κατακαμένη, χθες ξανά πιάσε φωτιά. Απίστευτα πράγματα ζούμε έτσι. Δεν υπάρχει Πεντέλη, Πάρνηθα. Έκαψαν 104 ανθρώπους στο μάτι και δεν άνοιξε μύτη. Μάλιστα τους αθώσανε κιόλους. Και χθες η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με ρώταγε αν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα με το θέμα της έφεσης του ματιού, η οποία έχει προσδιοριστεί για 7 Ιουλίου. Πότε πρόλαβε. Ακούστε τώρα, 6.000 σελίδες η απόφαση. Τα πρακτικά της δίκης. Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε, δημοσιεύθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα. Είχαμε 29 Απριλίου. Σε ένα μήνα μέσα ήταν καθαρογραμμένη η απόφαση για 21 κατηγορουμένους με επεξεργασία 6.000 σελίδων πρακτικών και χώρια των αποδεικτικών μέσων των εκλογών. Τα είχαν έτοιμα στο σιρτάρι δηλαδή. Τι κάνει μια μείωση κεραμίδια, δεν ξέρω. Εγώ έκανα, διάβασα. Δεν θα πάει κανένας φυλακή, γιατί αλλάξανε και τους νόμους και τους κάνανε πλημελήματα. Μην πάμε φυλακή εμείς που λέμε την αλήθεια, είναι το πρόβλημα πια. Γιατί έχουν φτιάξει το νόμο έτσι, ώστε και για πλημέλημα να πηγαίνεις φυλακή, οπότε μπορεί και για συκοφαντική, μπορεί και για για διασπορά ψευδών στοιχείων να σε βάλουν φυλακή. Και ας λες και την αλήθεια εντωμεταξύ. Διότι, όπως είπαμε, μας αποκάλυψαν τώρα ότι μας ψεκάζουν και ότι μπορούν να φέρουν βροχή ή να σταματάνε, να αποδυναμώνουν βροχή. Αλλά όσους τα λέγανε αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τους ονόμαζαν γραφικούς, τρελούς και συνωμοσιολόγους. Η συνωμοσία όμως ήταν εκεί. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βρει έντιμους και αποφασισμένους με θέληση και αυταπάρνηση ανθρώπους να εμπιστευθεί τις τύχες του. Αυταπάρνηση
είναι αυτό που είχε πει ο Χριστός. Τέτοιους πρέπει να βρει να εμπιστευθεί. Είχε πει, όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Απόλυτες λέξεις. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να μην είναι ο εαυτός του το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν. Να κουβαλήσει το σταυρό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Το ίδιο λέμε εμείς στο Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο 2 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Είναι ένα πανευρωπαϊκό τεστ ευφυΐας ή ηλιθιότητας αυτές οι εκλογές. Αν θα πάτε να ψηφίσετε ή όχι, αν θα ψηφίσετε αυτούς που θέλουν πόλεμο κατά της Ρωσίας ή όχι, και αν τελικά θα επικροτήσετε την πολιτική που μας οδηγεί σε πυρηνικό πόλεμο ή όχι. Επίσης είναι ένα... Αν η επιστολική ψήφος είναι τίμια ή όχι. Μα δεν είναι τίμια ούτε η ψήφος στην κάλπη, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά η νοθεία, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι τεράστια. Η νοθεία γίνεται εκεί που είναι μικρές οι διαφορές. Αν κάποιος δηλαδή είναι να βγάλει ευρωβουλευτή ή να μην βγάλει για 3.000 ψήφους, θα σου φάνε 3.000 ψήφους, εννοείται. Αν όμως έχεις 15.000 ψήφους παραπάνω από αυτούς που χρειάζεσαι, δεν θα σου φάνε 15.000 ψήφους, είναι πολλές. Πάρα πολλές. Στο 2 με 3.000 εκεί, στο 5.000, κάπου εκεί παίζεται το παιχνίδι. Ή στο πώς κάνουν τράμπα τις έδρες. Θυμάστε, ο κύριος Συρίγος δεν είχε εκλεγεί. Μετά από 10 μέρες στο εκλογοδικείο είπε ότι κάνανε γύρω-γύρω όλοι, λέει. Στη μέση ο Μανώλης οι έδρες. Την έχασε η Νίκη στην Αλφα Αθηνών και την πήρε ο Συρίγος της Νέας Δημοκρατίας. Και όλος τυχαίως ο πρόεδρος της Νίκης είχε διαλέξει την έδρα της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ένας αδιαφανής τρόπος στις εκλογές, ο οποίος φροντίζει τα δικά του τα παιδιά. Όμως... Οι ευρωεκλογές είναι απλή αναλογική τώρα ή όπως έχουμε... Κοιτάξτε, εγώ ισχύει τον πόνους, δηλαδή στην ουσία ο πρώτος θα πάρει, ας πούμε, παραπάνω έδρες. Όχι, γιατί είναι 21 οι έδρες όλες. Άλλοι στην ουσία λειτουργεί σαν απλή αναλογική, έτσι. Όχι σαν ενισχυμένη. Γιατί δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν το ξέρω αυτό και δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Το απάντησα σε ένα φίλο που με ρώτησε στο Facebook και μου έδωσε μια διαφορετική εκδοχή. Μου είπε δηλαδή, φαινόταν να το έχει ψάξει, αλλά δεν το ξέρω. Καλύτερα να μην το πούμε καθόλου, γιατί είναι κάτι που δεν το έχω ψάξει, δεν το ξέρω με λεπτομέρεια. Οπότε δεν θέλω να το πω. Ξέρω μόνο ότι ισχύει το 3%. Το 3% σημαίνει στα 4-4,5 εκατομμύρια ψήφους. Με πεθαμένους μιλάμε τώρα κανένα εκατομμύριο μέσα. Εγώ στα δικά μου εκλογικά τμήματα έβλεπα στις καταστάσεις 1901-1920. Και αναρωτιόμουν, περίμενα να δω θα έρθει κανένας τέτοιος. Μιλάμε τώρα δηλαδή για 100 και 110 ετών άνθρωποι. Αυτά βοηθούν στην αποχή, κυρία Μαρούπα. Βοηθούν στην αποχή, αλλά ο κόσμος πρέπει να σειρεύσει κυριολεκτικά να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, ακριβώς γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο η τιμή της ενέργειας, μόνο η τιμή του ενοικίου, μόνο το πώς θα βρούμε φαΐ να φάνε τα παιδιά μας ή πώς θα αποκτήσουμε το αυτεξούσιο. Το πρόβλημά μας είναι ο πυρηνικός πόλεμος. Σήμερα, επί 3,5 ώρες, ο πρόεδρος Πούτιν ενημέρωνε τους ξένους ανταποκριτές για την αλλαγή στάσης της Μόσχας απέναντι στη ΣΥΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Βαρέθηκε να τον κοροϊδεύουμε μέσα στα μούτρα μας, μέσα στα μούτρα του. Και είπε το εξής, ότι παιδιά, αφού εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να φέρετε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία για να βαράτε μέσα στη Ρωσία, σας έχω νέα. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Θα στείλω λοιπόν όπλα σε δικούς μου αντιπροσώπους να βαράνε τις χώρες σας και τις στρατιωτικές σας βάσεις. Και ακούστε τα ωραία λοιπόν. Θέλουν να στείλουν όπλα, πυράβλους μεγάλου βεληνικού στη Μέση Ανατολή να βαράνε το Ισραήλ.
στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, στους Χούθη, να δώσουν στους Χούθη. Οι Χούθη έχουν κάνει τα απίστευτα. Θυμάστε ότι είχαν... Χτυπήσανε αεροπλανοφόρο, λέει, και το χτυπήσανε και δεύτερη φορά, από ό,τι άκουσα. Λοιπόν, φανταστείτε να πάρουν και πυράβλους μεγάλων ελληνικούς να βαράνε, δηλαδή 400 και 1000 χιλιόμετρα τι έχει να γίνει. Θα γίνει της κακομοίρας κυριολεκτικά. Θα δώσουν πυρηνικά στο Ιράν. Πούτιν, είπε ο Πούτιν, παιδιά, τέρμα τα παιχνίδια και τέρμα τα ανέκδοτα. Θα δώσω πυρηνικά στο Ιράν και ας κουνηθεί μετά το Ισραήλ. Επίσης θα εξοπλίσει τη Λατινική Αμερική. Τέρμα το δόγμα Μονρό. Πόσες φορές σας έχω μιλήσει γι' αυτό, ότι σωστά η Αμερική πέρασε το Δυτικό Ημισφαίριο να μην έχει πολιτικούς και στρατιωτικούς δρόντες της πυρηνικής υπερδύναμης που είναι η αντίπαλός της να απειλούν τη ΣΥΠΑ. Τώρα τους είπε ο Ρώσος, παιδιά, θέλετε όπλα, θέλετε πυράβλους μεγάλου ελληνικούς στην Ουκρανία να βαράνε μέσα στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, στα εδάφη μου. Σας έχω νέα. Θα στείλω όπλα αντίστοιχα να βαράνε μέσα στην Αμερική. Επίσης είπε ότι θα υποστηρίξει εθνικοπελευθερωτικά κινήματα ανά τον κόσμο και όχι μόνο στην Αφρική. Ό,τι του κάνανε δηλαδή στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία, όλες οι ροζ πορτοκαλιές επαναστάσεις στη Συρία, στο Ιράν, οι προσπάθειες που έχουν γίνει που σκοτώνουν όλους τους προέδρους, στη Λιβύη με τον Γκαντάφη. Ό,τι του κάνανε λοιπόν, τους υποσχέθηκε ότι θα τους το κάνει, που όχι μόνο στην Αφρική, όχι μόνο στο Σαλέχ, στην Ροδεσία και δεν ξέρω που αλλού, αλλά ακούστε τα νέα. Βόρεια Ιρλανδία θα χρηματοδοτήσει εξέγερση στη Βόρεια Ιρλανδία κατά των Βρετανών, στη Σκωτία, στην Ουαλία, στην Καταλωνία, στους Βάσκους, στην Κορσική, στη Βαυαρία, στο Τυρόλο, στη Σιλεσία, στη Φλάνδρα, στις Γαλλικές Αποικίες, παντού δηλαδή κατά των Ευρωπαίων. Μας αρέσει αυτό, είναι η ερώτηση. Όχι. Τι πρέπει να κάνουμε για να το αποφύγουμε? Να πάμε σε εκλογές να ψηφίσουμε όσους είναι κατά του πολέμου για τη Ρωσία. Οι καλύτεροι από αυτούς είναι το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Αυτή είναι η λύση. Αν δεν την κάνετε, συνενείτε, συμπράτετε και βοηθάτε το Μητσοτάκη να μας αποτελειώσει. Και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, αναφέρομαι στο Μητσοτάκη ονομαστικά, μόνο επειδή αυτή τη στιγμή τυχαίνει να κυβερνάει την Ελλάδα. Για λογαριασμό του και για λογαριασμό του σογιού του. Εσείς που αναρωτιέστε και στενοχωριέστε λοιπόν για τη ΔΕΗ, πόσο κάνει η ΔΕΗ και πόσο κάνουν τα τρόφιμα, να θυμάστε ότι η κόρη του Μητσοτάκη είναι διευθύντρια στη CVC, η οποία CVC έχει αγοράσει τη ΔΕΗ, την Εθνική Ασφαλιστική, όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας, πλην Ιατρικού Αθηνών, έχει αγοράσει... Θα φτιάξει και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Εσείς λοιπόν που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, Κασελάκη και λοιπούς του συστήματος, οι οποίοι μεταξύ τους αλλάζουν μόνο κατά το όνομα και οι πράξεις τους είναι ολόιδιες, ξυπνήστε και σταματήστε να τους ψηφίζετε. Και όσοι απέχετε από τις εκλογές, ξυπνήστε και ελάτε και ψηφίστε μας. Αλλιώς είστε άξιοι της τύχης μας και δυστυχία μας που η τύχη μας ενώνεται με τη δικιά σας. Γιατί εμείς είμαστε στις επάλξεις, κάναμε την επανάστασή μας μέσα από το σύστημα, αντισταθήκαμε, είπαμε τα σωστά, πράξαμε τα σωστά για να αποδείξουμε ότι το δημόσιο συμφέρον, όποιος θέλει να το υπηρετήσει, μπορεί, ακόμα και αν έχει προσωπικό, επαγγελματικό και επαγγελματικό κόστος και τίμημα. Και σε λεφτά, και σε συκοφάντηση, και σε πόλεμο, και σε απειλές κατά ζωής, και σε απειλές κατά οικογένειας, και στα πάντα. Γίνεται. Αλλά πρέπει και να θέλουμε να το κάνουμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε. Δημοσκοπικά που για βρίσκεστε. Για να το κάνουμε, ελάτε ψηφίστε μας. Δημοσκοπικά που βρίσκεστε περίπου. Θα σας πω, καταρχάς έχουμε δεχτεί έναν απόλυτο πόλεμο που κανένας δεν έχει επιτραπεί να ψηφίσει. Συγγνώμη, αλλά η κούραση μιλάει πια. Κανένας από εμάς δεν έχει επιτραπεί να βγει σε μεγάλο κανάλι για να μην δούνε ότι είμαστε
μια ομάδα πραγματικά χτύπητη και μας ψηφίζει σαν τρελός ο ελληνικός λαός και από το πουθενά πάρουμε 20% μονοκοπανιά, αν μας επιτρέπανε να καταστήσουμε γνωστό ότι αυτή η ομάδα που έχει Αϊφαντή, Χρυσανθόπουλο, Κούβελα, Μαρούπα, Νταβρή, παίρνει μέρος όλοι μαζί στις εκλογές. Διακαναλική δεν κάνατε? Ναι, εκεί την παίξανε 2 με 3. Και πάλι με πήρανε τηλέφωνο κάποιοι και μου είπανε την είδαμε και τα λέτε τέλεια. Είστε καλύτεροι από όλους. Το στοίχημα είναι στον ελληνικό λαό που πρέπει να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει και να μας ψηφίσει. Πρέπει να μας περάσει κάτω από τις κεραίες. Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα και περσινά και προπέρσινα και αντιπροπέρσινα. Πηγαίνετε και κάντε αυτό που πρέπει για να σας εκπροσωπούν αυτοί που πρέπει. Όσοι έχουμε αποδείξει και όσοι καταλαβαίνετε ότι θα το πάμε μέχρι τέλους. Διαφορετικά, πραγματικά, εγώ θα συνεχίσω στις επάλξεις, όπως κάνω όλα αυτά τα 15 χρόνια, από τότε που συνειδητοποίησα ότι το Πασόκ μας έλεγε «Λεφτά υπάρχουν» και το έλεγα και εγώ μαζί στα κανάλια και μετά λεφτά δεν υπήρχαν και φάγαμε 7 μνημόνια στο κεφάλι, γιατί ένας διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδας με απόφασή του επέτρεψε στους πληστηριασμούς ελληνικών ομολόγων νήσιν 1 να γίνει νήσιν 13, να αφήνουν δηλαδή να παίζουν αέρα τα ομόλογα τις μέρες, να μην τα αγοράζει κανένας και με τις φήμες περί τιτανικών που έλεγε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, ο ΓΑΠ τότε και ο Παπακουσταντίνου, να καταντήσουν σκουπίδια τα ελληνικά ομόλογα, όπως δεν θα γίνονταν άμα δεν υπήρχαν αυτές οι φήμες και αν δεν υπήρχε αυτό. Σε αυτό έφταιγε το CDS. Σε αυτό έφταιγε το CDS, γιατί είχαν βάλει και ποντάρανε ναι, με αυτά τα CDS τέλος πάντων, τα οποία αν έπεφταν τα ομόλογα, όσοι είχαν πάρει CDS θα βγάζανε λεφτά. Ασφάλιστρα ήταν κινδύνου είναι. Ασφάλιστρα κινδύνου ακριβώς. Λοιπόν, ναι, εν πάση περιπτώσει τώρα για να μην το παραπούμε, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να τσακιστείτε, να σηκωθείτε, να πάτε να ψηφίσετε κατά του πολέμου στη Ρωσία. Στρατιωτικές βάσεις, αδέρφια Έλληνες, τον είπα, έχουμε σε Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Λάρισα. Παρότι δεν μας κατονόμασε ο Πούτιν, είμαστε υποψήφοι. Γιατί δεν φταίει αυτός άμα είμαστε εμείς ηλίθιοι και δεν πάμε να απονομοποιήσουμε αυτή την κυβέρνηση η οποία θέλει να μας δολοφονήσει. Άμα εκτοξευτούν πυράβλοι από εδώ πέρα ή F-16 αεροπλάνα που είπανε να στέλνουν εκεί και να εκπαιδεύουν και να κάνουν και να δείχνουν, είναι λογικό ότι θα χτυπηθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πιστεύω πρώτα Αλεξανδρούπολη και Λάρισα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι λογικό, είναι υποχρεωτικό. Θα αφήσει ο άλλος να φεύγουν όπλα να πάνε να τον σκοτώνουν. Θέλω να πω ότι ο Μακρόν είδα σήμερα τις δηλώσεις του. Σήμερα ήταν η D-Day, η επέτειος της απόφασης των συμμαχικών δυνάμεων στην Ορμανδία, όπου δεν επιτράπει στην Ρωσία να πάει. Δεν βοήθησε. Η Ρωσία είχε τους περισσότερους νεκρούς σε απόλυτο αριθμό από όλους τους συμμάχους. Και δεν της επιτράπει να πάει στην Ορμανδία. Μας τον έχουν κατασκευάσει τον εχθρό σκόπιμα, γιατί η ΗΠΑ και το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα έχει ήδη καταρρεύσει και δεν τους το έχουν ανακοινώσει ακόμα και θέλουν δε και καλά να προκαλέσουν έναν τεράστιο πόλεμο σε εδάφη που δεν θα έχουν κίνδυνο αυτοί, αλλά θα την πληρώσουμε εμείς την ΗΦΗ, με σκοπό να γίνει αυτό το ανακάτωμα και αυτή η εξόφληση των χρεών, η διαγραφή χρεών. Ο Πούτιν λοιπόν φερόμενος έξυπνα τους λέει «Παιδιά, θα έρθω και εκεί που είστε, περιμένετε, με έρχομαι στη Λατινική Αμερική». Και φερόμενος έξυπνα δεν βάζει πουθενά τον ελληνικό λαό, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά πρέπει και ο ελληνικός λαός και ο κυπριακός λαός κάπου να του αποδείξουνε έμπρακτα ότι πράγματι δεν το θεωρούν εχθρό και απονομοποιούν τις ηγεσίες τους, τη δικιά μας δηλαδή, την ελληνική, η κυπριακή δεν έχει πει τέτοιες βλακίες και τέτοια δολοφονικού ενστίκτου πράγματα, ότι μόνο στο Μητσοτάκης και το Σόι του κάνει πόλεμο με τη Ρωσία και καθόλου ο ελληνικός λαός.
Ο τρόπος είναι οι ευρωεκλογές. Πηγαίνετε και ψηφίστε μας. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν ένα 30-40% ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, κυρία Μαρούπα. Το είδαμε στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι 40%. Το 60% απέχει. Στις προηγούμενες ήταν 53% αυτό που απήχε. Τώρα λένε οι προγνώσεις για κανένα 60% και άνω. Αν λοιπόν από αυτό το 60% που απέχει πάει και ψηφίσει το 40% το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, θα είμαστε κυβέρνηση. Θα είμαστε η πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Και σας το λέω αυτό γιατί οι κεραίες των δημοσκοπήσεων μας έχουν ήδη πιάσει. Σε ερωτήσεις, δεν ξέρω βέβαια αν μας έχουν σε ποσοστό. Ξέρω όμως ότι στις ερωτήσεις τι ψηφίζει κάποιος, ρωτάνε και το συμμετέχω, που σημαίνει ότι μας έχει πιάσει η κεραία τους και είμαστε υπαρκτοί. Η κάλπη μένει να το επιβεβαιώσει αυτό ή να το διαψεύσει. Μάλιστα. Θέλετε να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για το ρωσο-ουκρανικό? Θέλω να πω στη συνέχεια τις προηγούμενες εκπομπές μας που είπαμε ότι... Γιατί είχαμε πολλά πράγματα να πούμε... πάντα νικάει το φιλελευθερισμό. Ναι, είχαμε πει να πούμε αρκετά πράγματα για το θέμα Ρωσία-Ουκρανία. Για το ναι. Χτύπημα που έγινε πριν λίγες μέρες με δυτικούς πυράβλους σε ρωσικό έδαφος. Στο Μπελγκορόντ. Μπράβο. Ναι. Και για τα αντίπεινα, τα οποία σκοπεύει να κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Τι περιμένει ο Πούτιν, τι πιστεύετε δηλαδή ότι περιμένει τις ευρωεκλογές? Γιατί δεν νομίζω ότι όταν σου χτυπάνε το έδαφος κάθεσαι να περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για να απαντήσεις. Κάτι είπανε, ας πούμε, ή για πυρηνική δοκιμή, για δοκιμή δηλαδή πυρηνικού όπλου, ώστε να φανεί το μανιτάρι να καταγραφεί με κάμερες για να καταλάβει ο κόσμος τι έρχεται. Κάτι το οποίο, ας πούμε, σημαίνει πίεση των λαών προς τις κυβερνήσεις τους, ας πούμε, να κάνουν πίσω. Γιατί όταν θα το δει αυτό το πράγμα ο κόσμος, θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται τι έρχεται. Η άλλη περίπτωση είναι, λέει, να επεκτείνουν το FIR, ας πούμε, της Κρυμαίας, να το κάνουν δηλαδή ρωσικό έδαφος, ούτως ώστε οτιδήποτε ντρόν περνάει από πάνω, πετάει εκεί τριγύρω, τέλος πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, να το καταρρύπτουν. Ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα απαντήσει ο Πούτιν σε αυτά τα νέα σχέδια της Δύσης. Καταρχάς, η Κρυμαία είναι ήδη ρωσικό έδαφος από το 2014. Το θέμα και το ερώτημα που θέσατε απαντάτε από τον Μακρόν. Ο Μακρόν είπε ότι θα εξαγγείλει επίσημη είσοδο, κήρυξη του πολέμου κατά της Ρωσίας από τη Γαλλία για λογαριασμό της Γαλλίας. Και σήμερα λοιπόν στην Νορμανδία αυτό που είπε ήταν ότι όχι, εγώ δεν κάνω κανένα πόλεμο στη Ρωσία και στο ρωσικό λαό. Θα στείλω μόνο τα Μιράζ 2000-5 να βοηθήσουν τους Ουκρανούς. Και θα στείλω, λέει, και να εκπαιδεύσουν 4.500 κυβερνήτες. Όλα αυτά θέλουν ένα μακρύ χρονικό διάστημα για να γίνουν. Δηλαδή, αν δεν πετάνε οι Γάλλοι τα Μιράζ για να εκπαιδευτεί τώρα ένας πιλότος, από όποιο κράτος και να είναι, θέλει και ένα εξάμηνο. Καταλαβαίνω εγώ, δεν μπορεί να πετάει σε ένα μήνα, νομίζω, χωρίς να έχω σχετική γνώση του αντικειμένου. Πάντως προσπαθεί, βλέπω, να ρίξει λίγο τους τόνους και ο Πούτιν πάρα πολύ έξυπνα φερόμενος είπε, παιδιά, δεν θα κάθομαι εγώ να τρώω τους πυράβλους και να ψάχνω να σας απαντήσω στα δικά μου τα εδάφη, δηλαδή στην Ουκρανία, που ανέκαθεν ήμασταν αδελφοί λαοί, η πρωτεύουσά μου ήταν το Κίεβο και που έχει γίνει η ερείπια εξαιτίας σας, αλλά θα έρθω να σας βρω στα εδάφη σας. Θα βομβαρδίσω όλες τις στρατιωτικές σας βάσεις, θα εξοπλίσω όλους τους δικούς μου φίλους και συμμάχους να μπορούν να σας βαρέσουν οι πύραυλοι μου στα εδάφη σας και θα απειλήσω και την Αμερική, βάζοντας πυράβλους στη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι είναι μια σοφή κίνηση που αφήνει το περιθώριο σε όλους να το ξανασκεφτούν, να αναμοχλεύσουν στο μυαλό τους τι θέλουν από τη ζωή τους, γιατί το δόγμα Μονρό
καταργείται και για την Αμερική πια, όχι μόνο για τη Ρωσία. Φαίνεται δηλαδή ότι το double standards το καταργεί ο Πούτιν με την ανακοίνωσή του και πια αρχίζουν να αισθάνονται κίνδυνο και οι Αμερικανοί πολίτες στα αμερικανικά εδάφη και οι Έλληνες πολίτες στα ελληνικά εδάφη. Και οι Βρετανοί, γιατί θα τους ξεσηκώσει τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία να εξεγερθούν και να ζητήσουν απόσχηση. Ό,τι του κάνανε με την Ουκρανία, που τη γυρίσανε και την κάνανε Αμερικανόφιλοι και μετά κάνανε καθαρίσεις στους Ρωσόφωνους, στο Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και στο Ντονμπάς κλπ. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω, πρέπει να νομίζω είναι και άλλη μία έξυπνη κίνηση, είναι η Τουρκία στους BRICS, έτσι δεν είναι? Α, ναι, δεν το είπαμε, βεβαίως. Όπου οι BRICS θα κόψουν χρυσό νόμισμα. Έχουν πάρει Σαουδική Αραβία, Κατάρ, μπήκε η Τουρκία με διθυράμβους και εμείς οι ηλίθιοι στην Ελλάδα λιβανίζουμε το Μητσοτάκη που λιβανίζει τους Αμερικανούς και δίνει τα χέρια και τα πόδια της Ελλάδας που είναι η Μακεδονία, η Θράκη, η Κύπρος και το Αιγαίο, την καρδιά και τους πνεύμονες, τα δίνει στην Τουρκία, στα Σκόπια, στην Αλβανία, όπου βρει μπροστά τους. Μα ο Μητσοτάκης είναι σε πόλεμο. Είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είπε? Ναι, ξανά είπα, αυτός και το σόι του, όχι ο ελληνικός λαός. Αλλά τώρα έφτασε η ώρα που θα μετρηθεί ο ελληνικός λαός αν κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας ή όχι. Αν λοιπόν το ποσοστό που θα βγει θα είναι 60-70% αποχή και 41% ο Μητσοτάκης, ετοιμαστείτε για τις στρατιωτικές μας βάσεις. Έχουμε πάρει την ευθύνη μας. Είχαμε δυστυχώς την κατάλληλη στιγμή να αντιδράσουμε με εύκολο τρόπο, ένα χαρτάκι μέσα σε μία κάλπη και δεν το κάναμε. Αφού δεν το κάναμε θα πληρώσουμε λοιπόν αυτά το μερίδιο που μας αναλογεί για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τον οποίο θα φανεί ότι έχει κηρύξει ο Μητσοτάκης και για λογαριασμό της Ελλάδας, αφού ο ελληνικός λαός συμπράττει είτε απέχοντας, οπότε δεν καταψηφίζει την κυβερνητική πολιτική, είτε ψηφίζοντας. Αυτό το διεφθαρμένο κύκλωμα που υπάρχει τώρα γύρω από τις κυβερνήσεις και γύρω από τα κόμματα, που πηγαίνει σαν στρατιώτης και ψηφίζει με μοναδικό κριτήριο τη μάσα. Σηκωθείτε από τους καναπέδες και τσακιστείτε να πάτε να ψηφίσετε. Διαφορετικά δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για κανέναν. Κυρία Μαρούπα, συμπληρώσαμε σχεδόν μία ώρα εκπομπής. Ήταν διαφωτιστικά όλα αυτά που είπαμε αυτή την εβδομάδα. Πιστεύω ο κόσμος να κατάλαβε κάποια πράγματα, αυτά που είπατε. Να σηκωθούν, να πάνε να ψηφίσουν. Η αποχή σημαίνει άνοδος του Μητσοτάκη. Το να πας, ας πούμε, να ψηφίσεις, οι εκλογές δηλαδή, έχουν αυτό το νόημα. Μπορεί να μην βγει αυτό που θέλεις, αλλά μπορείς όμως να καταψηφίσεις αυτό που δεν θέλεις. Δηλαδή μπορεί να είναι και μία ψήφος στην οποία εκφράζεις το παράπονο σου, αρνητική, η οποία είναι εξίσου δυνατή και μάλιστα πολύ πιο δυνατή από το να ψηφίσεις, ας πούμε, κάτι άσχετο ή δεν ξέρω εγώ τι. Αν δηλαδή κάποιος δεν είναι έτοιμος ή δεν ξέρει ή δεν θέλει να ψηφίσει τέλος πάντων τα υπάρχοντα κόμματα, είναι πολύ άδικο να αφήνεις όλους τους άλλους να ψηφίζουν για σένα και μετά να βγαίνεις και να παραπονιέσαι και να λες τι μας κάνει ο Μητσοτάκης και τι μας κάνει ο Τσίπρας και τι μας κάνει ο Ανδρουλάκης και ο Κασελάκης και ο κάθε Άκης που έρχεται εδώ πέρα, διότι του έδωσες εσύ το περιθώριο όταν μία φορά στις τόσες είχες την ευκαιρία, είχες τη δύναμη στα χέρια σου να τη μεταβιβάσεις σε σωστούς ανθρώπους. Η περίπτωση του να αγνοήσεις τις εκλογές και να πας για μπάνιο, να πας βόλτα, να πας για καφέ, να πας να κάνεις κάτι άλλο, για μένα είναι εγκληματική και θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον, στα παιδιά μας, σε εμάς τους ίδιους, πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, γιατί είμαστε πρώτη φορά αντιμέτωποι με τρίτο παγκόσμιο, ίσως και μάλιστα πυρηνικό πόλεμο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά
και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει μάλλον τι ακριβώς συμβαίνει. Κυρία Μαρούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συνεντεύξεις αυτές που μας δώσατε αυτήν την εβδομάδα και βέβαια εγώ προσωπικά σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο αυτό που, και στα βήματα αυτά που θέλετε να ακολουθήσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχομαι να σας δω εκεί πέρα και να σας δω να μάχεστε, γιατί είσαστε αρκετά μαχητικοί, το έχετε δείξει τόσα χρόνια τουλάχιστον στην τηλεόραση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι μια σωστή επιλογή. Είναι λίγο δύσκολη θέση μου να σας προτείνω, λόγω ότι μπορεί να γυρίσει επάνω μου, που λένε boomerang, και να με χτυπάνε. Αλλά ωστόσο όμως, αυτό που ακούσατε, έτσι, όλες αυτές τις ημέρες, μιλάει από μόνο του. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σας προτείνω εγώ την κυρία Μαρούπα, είναι φως φανάρι ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Και όπως είπατε, έχετε και άλλα αξιόλογα στελέχη στο συνδυασμό, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν είναι κόμμα, δεν προσανατολίζεστε πολιτικά, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι αυτά τα κόμματα τα συνηθισμένα. Είμαστε που έχουμε. Είμαστε πατριωτικό κόμμα. Μπράβο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πατριωτικό συνδυασμός, όχι κόμμα. Ακριβώς. Σχηματισμός προσωπικότητων. Για τις ιδέες του, ο καθένας ευθύνεται προσωπικά και για αυτά που λέει ή πράττει. Δεν υπάρχει συνευθύνη, δεν υπάρχει κεντρική απόφαση, δεν υπαγορεύει κανείς τι θα κάνω εγώ ή τι θα πω εγώ. Μας ένωσε αυτή η επιθυμία, αυτή η φλόγα, αυτή η πεποίθηση ότι πρέπει να ανακτήσουμε την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως χώρα. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω εγώ είναι ότι έχω δεχτεί απίστευτο πόλεμο από την διαδικασία του συστήματος της Google, της YouTube και όλα αυτά. Δηλαδή, είναι να γελά κανείς ότι δεν δουλεύει το κινητό μου, τα Facebook μου κλείσανε ένα Facebook, έκανα 5 μέρες να το ξανανοίξω, δεν βλέπει κανένας τις δημοσιεύσεις μου και διάφορα τέτοια. Θέλω να σας παρακαλέσω και να σας ζητήσω. Δεν είσαστε μοναδική. Καλά, είμαι σίγουρη. Τα έχουμε υποστεί όλοι. Όλοι μας τα έχουμε υποστεί αυτά. Είμαι σίγουρη. Και κάποιοι μάλιστα έχουν πάει και φυλακή. Δεν το ξεχνάω και δεν αδιαφορώ. Είμαι εδώ για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν θα διστάζω να λέω όλη την αλήθεια και να πράττω προς το δημόσιο συμφέρον και το εθνικό συμφέρον του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους κράτους, ό,τι και αν αυτό κοστίζει. Έχω πληρώσει το τίμημα και ξέρω πώς είναι, αλλά και αυτό ήταν μια διαδικασία προφανώς προετοιμασίας μου για εδώ που είμαι σήμερα. Για να ξέρω ότι μπορεί να συναντήσω όλα αυτά που με στενοχωρούσαν και έλεγα γιατί σε μένα, Θεέ μου, και αφού τα κάνω όλα καλά, γιατί με χτυπάνε τόσο. Ήτανε για να ανδρωθώ και να καταστώ έτοιμη για να υπερασπιστώ την πατρίδα μου. Θα την υπερασπιστώ γιατί μόνο πατρίδα έχω στην ψυχή μου. Αισθάνομαι, έχω κλείσει την καρδιά μου. Έχω κλείσει την καρδιά μου, στην καρδιά μου την Ελλάδα και αισθάνομαι κάθε είδους μεγαλείο. Και αυτό μου είναι αρκετό. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα λεφτά, ούτε η διαδικασία του αξιώματος. Ήμουνα κοντά στο αξίωμα και το πέταξα για να πολεμήσω τα μνημόνια. Ήμουνα κοντά στην εκλογή και αδιαφόρησα για να κάνω τα σωστά για την πατρίδα μου. Ήμουνα σε επιτροπή που θα μπορούσε να μου προσπορήσει τεράστια χρήματα και δόξα και εκλογή και αξιώματα κλπ. Και έπραξα προς το δημόσιο συμφέρον αδιαφορώντας και για τον πόλεμο και τις απειλές κατά ζωής που δεχόμουν. Να είστε σίγουροι ότι είμαι η φωνή σας και η ψυχή σας για την Ελλάδα, για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Μπορείτε να με εμπιστευτείτε. Καλή επιτυχία, κυρία Μαρούπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Προσοχή! Σημαντικό μήνυμα. Βοηθήστε το κανάλι μας να ανέβει κάνοντας like,
και βλέποντας το προτινόμενο σχετικό βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας, δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Όσα περισσότερα βίντεο δείτε από το κανάλι μας, τόσο περισσότερο μας βοηθάτε. Επίσης, το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο και η κοινοποίηση του βίντεο στα social media μας βοηθούν πάρα πολύ.